Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ποιοτικό ψωμί ολικής από το μονόκοκο σιτάρι, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, διπλάσια βιταμίνη A σε σχέση με το απλό σιτάρι, τετραπλάσια βιταμίνη B και βέβαια χαμηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη. Η δομή της ψύχας με αυτό το αλεύρι είναι πιο συμπαγή σε σχέση με το κλασικό σταρένιο σιτάρι λόγω διαφορετικής γλουτένης. Αλλά από ό,τι βλέπετε και πάλι φτιάξαμε ένα ποιοτικό ψωμί με μαλακή ψύχα γεμάτο μικρές τρύπες, ωραία σκληρή κόρα με ένα απίστευτο άρωμα. Είναι ένα κορυφαίο ψωμί με το καλύτερο αλεύρι που υπάρχει και δεν επιβαρύνει τον οργανισμό με γλουτένη. Σίκαλι και κριθάρι είναι επίσης σωστές επιλογές σε σύγκριση με το απλό σιτάρι, αλλά ο πρωταθλητής υγείας νοστιμιάς για ψωμί είναι ο σπόρος Einkorn, μονόκοκο σιτάρι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το ψωμί ανήκει στις υπερτροφές. Είναι ένα αρχαίο σιτάρι, δύσκολο στην καλλιέργειά του, διότι είναι ντυμένο σιτάρι και για να αφαιρεθεί ο φλοιός αυτός χρειάζεται ένα ειδικό μηχάνημα. Για να πετύχουμε όμως ένα καρβέλι με αυτό εδώ το αλεύρι, με διαφορετική γλουτένη, έχω κάνει πολλά περάματα. Άλλαζα την υγρασία της ζύμης, έβαζα τη ζύμη στο ψυγείο. Με 5 κιλά που προμηθεύτηκα και φτιάχνοντας φόρμα, καρβέλι, κατάλαβα ότι όσο πιο σφιχτή είναι η ζύμη, δηλαδή η υγρασία της να είναι κάτω από 60%, τόσο καλύτερα είναι για ένα καρβέλι. Αλλιώς η ζύμη δύσκολα κρατάει τη φόρμα της και απλώνεται πολύ εύκολα. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Στράτο που με έχει προτείνει αυτό το υπέροχο αλεύρι και για κάποια tips που με έχει δώσει. Είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και πάντα λέω, όσο ζεις μαθαίνεις. Το βράδυ ετοιμάζουμε το προζύμι με αυτή τη φόρμουλα ταΐσματος. Θα το κάνουμε λιγάκι πιο σφιχτό. Έχω δοκιμάσει να φτιάξω προζύμι 100% υγρασίας, αλλά επειδή το αλεύρι έχει διαφορετική γλουτένη, το πρωί ξεφούσκωνε πολύ γρήγορα. Ενώ όταν το προζύμι είναι πιο σφιχτό, δεν θα έχουμε φόβο ότι θα ξεφουσκώσει γρήγορα. Αφήνουμε περίπου 10 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου που είναι γύρω στους 21 βαθμούς, αλλά προσέξτε, το καλοκαίρι σε υψηλές θερμοκρασίες σίγουρα θα μειωθεί ο χρόνος. Μπορεί να χρειαστεί 7-8 ώρες. Καλημέρα! Πέρασαν 10 ώρες και πάμε να δούμε το προζύμι μας. Πρώτα απ' όλα το προζύμι διπλασιάστηκε. Μέσα οι φουσκάλες ανέβηκαν μέχρι πάνω. Και επειδή η υγρασία του προζυμιού δεν είναι 100%, είναι λιγάκι πιο σφιχτό, οι φούσκες είναι λίγο πιο μεγάλες. Γύρω υπάρχει ακόμα το βουναλάκι, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Το προζύμι μας βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του. Μέσα στο μπολ με προζύμι ρίχνουμε νερό θερμοκρασίας δωματίου και ανακατεύουμε. Να μην αφήσουμε ούτε ένα γραμμάριο από αυτό το πολύτιμο αλεύρι. Το μονόκοκο σιτάρι ή αλλιώς Einkorn ή Einkorn καλλιεργείται στην Ελλάδα εδώ και 10.000 χρόνια και χαρακτηρίζεται ως το πρώτο σιτάρι που καλλιέργησε ο άνθρωπος. Θα πάρουμε μία λεκάνη για να ζυμώσουμε την ζύμη. Αν θα δουλέψετε πρώτη φορά με αυτό το αλεύρι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία γυάλινη λεκάνη για να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη της ζύμης και από μέσα. Αυτός ο σπόρος έχει ασύγκριτη διατροφική αξία σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σιτάρι σε πρωτεΐνες, κάλιο, ασβέστιο, φόσφορο, ψευδάργυρο και δεν επιβαρύνει τον οργανισμό με γλουτένη. Τώρα προσθέτουμε 14 γραμμάρια αλάτι, ανακατεύουμε λιγάκι και ρίχνουμε όλο το προζύμι μαζί με το νερό. Το μονόκοκο και άλλα είδη σιταριού όπως ντίνκελ, ζέα, με τα λιγότερα χρωμοσώματα ήταν οι πρόγονοι του σιταριού. Το σύγχρονο σιτάρι είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης πολλών άγριων ειδών σιταριού.
Αυτό το αλεύρι, όπως το αλεύρι ζέα ή ντίνκελ, δεν θέλει πολλά ζυμώματα. Ανακατεύουμε ίσα ίσα να απορροφήσει το αλεύρι όλο το νερό και σταματάμε. Κλείνουμε το καπάκι και αφήνουμε σε χλιαρό μέρος για την ξεκούραση. Εγώ το έχω στο φούρνο με μόνο ανοιχτό λαμπάκι. Μετά την ξεκούραση θα βγάλω ένα κομμάτι ζύμης, είναι περίπου 50 γραμμάρια, και θα το τοποθετήσω σε ένα στενό δοχείο για την παρακολούθηση. Όταν δουλεύω με ένα καινούριο αλεύρι, ειδικά με διαφορετική γλουτένη, βάζω και ένα κομματάκι ζυμαριού σε ένα στενό ίσιο δοχείο για να παρακολουθώ την ανάπτυξή του. Τις λεπτομέρειες για αυτό το κόλπο θα βρείτε σε αυτό το βίντεο. Το link θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή. Ρίχνουμε αλεύρι πάνω στο πάγκο και κατεβάζουμε τη ζύμη. Πατάμε με τα χέρια μας και με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, επειδή η ζύμη λίγο κολλάει, διπλώνουμε σαν έναν φάκελο. Θα κάνουμε μόνο 3 διπλώματα κάθε 15-20 λεπτά και ύστερα θα αφήσουμε τη ζύμη για ξεκούραση χωρίς να την πειράξουμε. Ο χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία μέσα στο χώρο. Στο φούρνο με ανοιχτό λαμπάκι τα 15-20 λεπτά είναι καλά, ενώ στους 21-22 βαθμούς θα άφηνα λίγο παραπάνω, κάνα μισάωρο. Μετά λοιπόν από περίπου 20 λεπτά κάνουμε το δεύτερο δίπλωμα. Τραβάμε και τεντώνουμε από όλες τις πλευρές. Η ζύμη έγινε πιο ελαστική. Τα διπλώματα αυτά τα κάνουμε διότι με αυτό το τρόπο σχηματίζεται το πλέγμα της γλουτένης, που θέλουμε πάρα πολύ, ειδικά σε αυτή τη ζύμη με αυτό εδώ το αλεύρι. Κάνουμε και το τελευταίο τρίτο δίπλωμα. Φαίνεται κιόλας πόσο καλά αναπτύσσεται και σχηματίζεται η γλουτένη, που είναι πολύ διαφορετική από το κλασικό αλεύρι, και για να καταλάβετε τι εννοώ, θα σας δείξω ένα παράδειγμα που ζύμωσα ταυτόχρονα 2 ζύμες με εντελώς διαφορετική γλουτένη. Εδώ είναι η ζύμη για ένα σταρένιο ψωμί με κάποιο ποσοστό σταρένιο αλεύρι ολικής. Φαίνεται το πόσο καλά φουσκωμένη είναι η ζύμη και πόσο καλά κρατάει τη φόρμα της, διότι το πλέγμα της γλουτένης εγκλωβίζει τα αέρια που παράγονται από τη ζύμωση σε σχέση με το αλεύρι από μονόκοκο σιτάρι. Στο τρίτο δίπλωμα νιώθουμε κιόλας τη διαφορά. Η ζύμη είναι πιο μαλακή και πιο ευέλικτη. Μπορούμε να την τραβήξουμε και λίγο παραπάνω. Και όσο ψηλά βρίσκεται το αλεύρι στη διατροφική αξία του, τόσο χαμηλά είναι σε γλουτένη. Γι' αυτό προσπαθούμε με τα διπλώματα αυτά και με το αρκετό προζύμι που περιέχει αυτή η ζύμη να αναπτύσσουμε τη γλουτένη για να έχουμε πιο ανοιχτή ψύχα. Από τη στιγμή που ζυμώσαμε τη ζύμη πέρασε 1,5 ώρα. Τώρα αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει σε ένα χλιαρό μέρος και το δοχείο με το ζυμαράκι θα είναι πάντα μαζί με τη ζύμη. Και τώρα περιμένουμε. Μετά από το τρίτο δίπλωμα πέρασαν 2,5 ώρες. Το ζυμαράκι στο δοχείο έχει φτάσει στο 50% και λίγο παραπάνω. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πάμε να δούμε και τη ζύμη. Κοιτάξτε πόσο καλά διπλασιάστηκε. Έγινε πολύ αφράτη με πολλές μικρές τρυπούλες πάνω στην επιφάνεια. Τώρα θα κάνουμε κατευθείαν τη μορφοποίηση, διότι θα έχουμε μόνο ένα καρβέλι, οπότε ξεπερνάμε την προμορφοποίηση. Ρίχνουμε λίγο αλεύρι στο πάγκο και κατεβάζουμε τη ζύμη. Η υφή της είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το κλασικό σταρένιο αλεύρι. Μοιάζει αρκετά με τη ζύμη από το αλεύρι σίκαλες. Τραβάμε και κολλάμε τη ζύμη στη μέση, προσεκτικά χωρίς να την πατάμε, διότι αυτή η ζύμη είναι αρκετά σφιχτή, με υγρασία μόνο 58%. Αποφεύγουμε την παραπάνω ένταση για να αποκτήσουμε πιο ανοιχτή ψύχα. Τώρα διώχνουμε το αλεύρι από το πάγκο, η ζύμη δεν πρέπει να γλιστράει, την γυρνάμε και μορφοποιούμε μία μπάλα, σφραγίζοντας από κάτω μέχρι να εμφανιστεί μία στρόγγυλη σπήρα. Η διάμετρος του καλαθιού είναι 20 εκατοστά. Το αλευρώνουμε και τοποθετούμε τη ζύμη.
Αυτή η ζύμη μπορεί να μπει στο ψυγείο, η ζύμωση της ζύμης θα συνεχιστεί αλλά δεν θα φουσκώσει σχεδόν καθόλου. Λόγω διαφορετικής γλουτένης δεν φουσκώνει πολύ, όπως η ζύμη με το κλασικό σταρένιο αλεύρι. Αφήνουμε το καλάθι με τη ζύμη για μία ώρα σε ένα χλιαρό μέρος μαζί με το ζυμαράκι και περιμένουμε να φτάσει στο 100%. Πέρασε λοιπόν μία ώρα, βλέπουμε ότι το ζυμαράκι φούσκωσε και έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο του. Παρατηρούμε και τη ζύμη στο καλάθι. Φούσκωσε αρκετά, υπάρχει το βουναλάκι και αρκετές μικρές τρυπούλες πάνω στην επιφάνεια. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές. Αφού πέρασε μία ώρα, μπορούμε να βάλουμε τη ζύμη τώρα στο ψυγείο για 12-16 ώρες. Ή μέχρι να ζεσταθεί η γάστρα μαζί με το καπάκι, θα περάσει τουλάχιστον μισή ώρα. Τότε θα είναι η ζύμη έτοιμη για να ψηθεί. Αναποδογυρίζουμε τη ζύμη και με μία λεπίδα κάνουμε χαράγματα. Ένα καρβέλι προτιμώ να το κόβω με αυτό το τρόπο. Η ζύμη δεν είναι εύκολη, απλώνεται, θέλει κάποια προσπάθεια. Όταν όμως η ζύμη μπαίνει στο ψυγείο για την κρύα ορίμανση, οι κοπές εννοείται γίνονται πιο εύκολα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς 20 λεπτά με το καπάκι. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε στους 220 βαθμούς και ψήνουμε άλλα 25 λεπτά χωρίς το καπάκι. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, μπορούμε να ελέγξουμε μετρώντας την θερμοκρασία που πρέπει να είναι πάνω από 98 βαθμούς. Τώρα αφήνουμε καμιά ώρα να κρυώσει και μετά οπωσδήποτε πρέπει να τυλιχτεί σε μία πετσέτα και να μπει σε μία σακούλα για να μαλακώσει η σκληρή του κόρα. Κόβω το καρβέλι σε λεπτές φέτες, από ό,τι βλέπετε κόβεται απλά τέλεια. Τις πρώτες ημέρες τις διατηρώ σε μία υφασμάτινη τσάντα και ύστερα σε ψωμιέρα. Κάποιες φέτες τις βάζω στο ψυγείο και τις υπόλοιπες τις διατηρώ στην κατάψυξη με αυτό το τρόπο. Όπως είπα και στην αρχή, έχω βάλει τη ζύμη και στο ψυγείο για την αργή ορίμανση και από ό,τι βλέπετε η ζύμη δεν απλώνεται, είναι πιο σταθερή θα έλεγα και κόβεται πολύ πιο εύκολα. Όπως είδατε, η συνταγή είναι πανεύκολη χωρίς πολλά ζυμώματα και διπλώματα. Το αλεύρι δεν το προτιμάει αυτό. Εδώ χρειάζεται μόνο υπομονή. Το αλεύρι αυτό δεν είναι φτηνό. Το παραγγέλνω μόνο από το ίντερνετ. Το link θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή. Το ψωμί όμως αυτό ανήκει σε ποιοτική υπερτροφή η οποία έχει περισσότερα ωφέλη από την ποσότητα. Αν τρως καλό φαγητό, δεν χρειάζεσαι ποσότητα, αλλά ποιοτική τροφή. Με μία χούφτα καλού σιταριού, ο άνθρωπος τρώει και αισθάνεται χορτάτος. Φτιάξτε κι εσείς αυτή την υπερτροφή για να είστε γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.